Γεια σας, με λένε Μαρία και είμαι εδώ για να σας περιγράψω ένα κομμάτι της ζωής μου προς τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό γενικότερα. Θα σας κάνω μια σύντομη αναδρομή στο τι έχω τελειώσει και στο τι σπουδάζω σήμερα. Έχω τελειώσει διοίκηση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Είναι αντικείμενο στο οποίο δεν εργάστηκα και δεν ασχολήθηκα καθόλου. Ασχολήθηκα μόνο στο πλαίσιο της πρακτικής μου άσκησης και διαπίστωσα ότι δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου και έχοντας κάνει και ένα μεταπτυχιακό πάλι άσχετο με αυτό που, που κάνω σήμερα και που νιώθω ότι μου αρέσει, μπήκα στην αγορά εργασίας εργαζόμενη ως γραμματιακή υποστήριξη στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Η αρχική επιλογή και απόφαση των σπουδών μου ήταν παρόκρινση της οικογένειάς μου επειδή θέλαν το καλύτερο για μένα. Σήμερα, έχοντας σπουδάσει 4 χρόνια και έχοντας εργαστεί άλλα 12, διαπιστώνω πως δεν έχουν ολοκληρωθεί δεν έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της εργασιακής μου εμπειρίας, δεν θα ήθελα να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Έτσι αποφάσισα πως θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ήξερα ότι δεν θα άρεσε και τόσο πολύ σε όσους είναι πολύ κοντά μου, δηλαδή στην οικογένειά μου. Ωστόσο πήρα το ρίσκο και είπα ότι θα το κάνω και ας διαπιστώσω ακόμη μια φορά ότι μπορεί να μην μου αρέσει. Κάτι που μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμή, δυστυχώς δεν δικαιώνονται οι αρχικές προβλέψεις. Μάλλον ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για εκείνους. Σπουδάζω κομματική, είμαι στο πρώτο εξάμηνο και διαπιστώνω μέχρι στιγμής ότι μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα είμαι καλή, αλλά κατά πως φαίνεται και κατά πως το βλέπουν οι υπόλοιποι, θα είμαι καλή. Ελπίζω να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι του επαγγελματικού μου προσανατολισμού, έχοντας πάρει εμπειρίες και από άλλους ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι στο θέμα. Και μη έχοντας απογοητεύσει τελικά το οικογενειακό μου περιβάλλον και αυτούς που πίστευαν ότι δεν κάνω για αυτό το κομμάτι. Και στο τέλος, να μην απογοητεύσω και τον εαυτό μου. Ποιο είναι το αισιόδοξο, η αισιόδοξη πλευρά από όλο αυτό. Ότι παρόλο που είμαι 34, δεν εγκατέλειψα και είπα, εντάξει, έχουν περάσει τα χρόνια, ας μείνω σε αυτό που έχω κάνει μέχρι σήμερα, που από ό,τι αποδεικνύεται είμαι καλή. Ας κάνω κάτι άλλο που μπορεί να είμαι καλύτερη. Και θα είμαι καλύτερη.